Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ερευνητική μελέτη τριών πανεπιστημίων της Κύπρου για έλεγχο της παρουσίας αντισωμάτων κατά του κορονοϊού στα άτομα που έχουν νοσήσει αλλά και σε όσους δεν έχουν νοσήσει ακόμη. Στόχος της ερευνάς είναι να ρίξει φως σε μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων για την νόσο COVID-19. Δυνάμεις έχουν ενώσει από τις 17 Νοεμβρίου επιστήμονες από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Στόχος να ελεγχθεί κατά πόσον υπάρχουν αντισώματα κατά του κορονοϊού σε τρεις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Στην έρευνα κλήθηκαν για να συμμετάσχουν άτομα τα οποία διαγνώστηκαν θετικά με κορονοϊό, επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Μακάριο και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς και άτομα από το γενικό πληθυσμό για να δώσουν δείγματα βιολογικού υλικού. Και έχουμε ήδη δύο διακριτές ομάδες από το πρώτο κύμα και από το δεύτερο κύμα και βρίσκομαστε στο στάδιο που αναλύουμε και αξιολογούμε τα ευρήματα μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τον κορονοϊό αλλά για κάποιους λόγους δεν έχουν ανιχνεύσιμα αντισώματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα των επιστημόνων, κάποια από τα άτομα που έχουν νοσήσει δεν ανέπτυξαν αντισώματα, ενώ φάνηκε ακόμη ότι τα αντισώματα δεν κρατάνε για πάντα, αφού είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο. Υπάρχει μια πρώτη έτσι εντύπωση ότι όντως άτομα τα οποία το πέρασαν πιο σοβαρά έχουν και αυξημένο τίτλο αντισωμάτων. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, αλλά υπάρχει μια πρώτη ένδειξη και θέλουμε να την επιβεβαιώσουμε σιγά-σιγά. Είχαμε ήδη ένα τέτοιο περιστατικό που καταγράφηκε στη βιοτράπεζά μας. Μια κυρία η οποία ασθένησε δύο φορές. Η μελέτη διεξάγεται από το Κέντρο Αριστείας, Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα σε συνεργασία με τις ιατρικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Επιστημών Υγείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να συμμετάσχει κάποιος στην έρευνα, μπορεί να κλείσει ραντεβού στο 2289-2815 ή να στείλει email στο biobank@ucy.ac.cy. Η ανάλυση για την ανίχνευση αντισωμάτων ανάμεσα στον πληθυσμό είναι δωρεάν.